Τάι, φυσάει, άνεμος. Είναι και ο Χρήστος εκεί, όλα μαζί. Θα συνδεθούμε λοιπόν σε λίγο για να δούμε τι έχουν ετοιμάσει εκεί στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη και που παρακάλεσα τον Χρήστο, τον Χολίδη, να με βοηθήσει στην παρουσίαση. Χρήστο. Χρήστο μου. Καλησπέρα. Εδώ. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Σ' ακούει όλη η Ελλάδα. Ωραία, ωραία. Εδώ είμαι. Τώρα λοιπόν είναι δικό σου το θέμα αυτό. Πες μου. Ωραία, βρισκόμαστε, πολύ χαίρομαι, βρισκόμαστε εδώ με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων που θα μας παρουσιάσει ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Ενώ παιδιά από το ένατο νηπιαγωγείο Νεάπολης θα δώσουν το δικό τους μήνυμα αφήνοντας πολλά, πολλά, πολλά μπαλόνια στον αέρα. Πάμε να τους, να τους ακούσουμε. Μπράβο στη Θεσσαλονίκη. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε όλους που βρίσκεστε εκεί. Συγχαρητήρια, μας δίνετε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αγάπης και μιας παρουσίας έντονης που κάθε φορά έχει Θεσσαλονίκη σε όλους τους τομείς. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω θερμά. Χρήστο μου, τι ωραία ήταν όλα αυτά που παρουσιάσατε. Ήτανε πολύ ωραία, ναι. Όντως, να πούμε ένα τεράστιο μπράβο στην ορχήστρα. Φυσικά και τον μαέστρο της ορχήστρας, τον Ευάγγελο Αραπατζή. Τον χειροκροτούμε γιατί ήταν υπέροχο αυτό όλο που φυσικά παρουσίασε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά ευχαριστώ στους, στις δασκάλες των παιδιών από το νηπιαγωγείο και φυσικά στην Δέθχελ Expo για την παραχώρηση του χώρου.
Αυτά είχα να πω εγώ. Θα σου κάνω άλλα με ρωτήσεις. Θέλω να σου πω και εσένα, να σου δώσω ένα μεγάλο μπράβο και να σε ευχαριστήσω. Γιατί τη Δευτέρα του Πάσχα θα είσαι κοντά μας, έτσι, οπότε ετοιμάζεσαι. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τη Θεσσαλονίκη για το υπέροχο θέαμα που μας παρουσίασε μουσικό. Να είστε καλά και θέλω να σας έχουμε κοντά μας και με άλλες τέτοιες σπουδαίες παρουσιάσεις. Ευχαριστώ πολύ τη Θεσσαλονίκη και τον Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.